όλα είναι έτοιμα για την τρίτη γαλάζια νύχτα της Καλαμάτας, πρόκειται για την εκδήλωση που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει νυχτερινό μπάνιο και πολλές δράσεις στο παραλιακό μέτωπο της πόλης. Τρίτη γαλάζια νύχτα, από τις 9 το βράδυ έως τις πρώτες πρωινές ώρες. Πλέον η Καλαμάτα είναι το τουριστικό κέντρο μιας ευρύτερης περιοχής. Κανένας δεν έρχεται στην ευρύτερη Μεσσηνία χωρίς να επισκεφθεί την Καλαμάτα. Μεθαύριο Παρασκευή, από τις 9 το βράδυ μέχρι τις πρωινές ώρες του Σαββάτου, έχει οργανωθεί από το Δήμο, από τους φορείς, θα μου επιτρέψετε να πω και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, μια μεγάλη εκδήλωση στην παραλιακή ζώνη μέχρι τη Μικρή Μαντίνια, η οποία ονομάζεται Γαλάζια Νύχτα. Νύχτα της θάλασσας, νύχτα του καλοκαιριού, νύχτα της ψυχαγωγίας και της διασκέδασης. Θα υπάρξουν μουσικά συγκροτήματα, γενική κινητοποίηση των επαγγελματιών, ο καιρός θα είναι καλός, έχει διαφημιστεί σε όλη την Νότια Πελοπόννησο και με τη βοήθεια τη δική σας αυτό το γεγονός και παρακαλώ από τη θέση αυτή τον κόσμο να κατέβει στην παραλία, να βοηθήσει τους επαγγελματίες, να διασκεδάσει, δεν χρειάζεται να ξοδευτεί κιόλας, ξέρω ότι δεν υπάρχουν και χρήματα, έχουν ληφθεί πρόνοια από το Δήμο, ώστε και για αυτούς που δεν έχουν, η βραδιά να είναι όμορφη. Συνιστώ όμως να βοηθήσουμε τον επαγγελματικό κόσμο. Τρίτη συνεχόμενη χρονιά, η καθιερωμένη πλέον γαλάζια νύχτα της πόλης της Καλαμάτας, την Παρασκευή στις 9 το βράδυ, θα πραγματοποιηθεί με πλήθος φορέων που συμμετέχουν, που συνεργάζονται και κάνουν τις δικές τους δραστηριότητες δίνοντας έναν ιδιαίτερο τόνο σε μια βραδιά κεφιού, διασκέδασης με πολλές εκπλήξεις, μουσική και χορό.